αρχίσει. Άφησε τη θέση του στους αμυντικούς μέσους και στο πλάι του Μουνάφο ήρθε από τον πάγκο και μπήκε εκεί ένας ακόμη Λάτιν της ομάδας της Τρίπολης, ο Βαλιέντε. Τόνσο με ωραίες κινήσεις. Έχει επιλογή με ανοιχτό αριστερό διάδρομο από τον Κυριακόπουλο. Συρτάει μπάλα ο Θιούδης. Τι επέμβαση έκανε. Έχοντας ξαπλώσει το χορτάρι, έμοιασε σε πρώτο χρόνο να έχει βγει εκτός φάσης. Αλλά στη συνέχεια εμφανίζεται ως φύλακας τέρματος και διώχνει μακριά την μπάλα με το πόδι. Αστέρας που θέλει να μπει δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο. Κυριακόπουλος με το αριστερό, με δύναμη Θιούδης. Τρομερή επέμβαση. Στη συνέχεια ο Αστέρας ανοίγει το σκορ με το Μανιά. Στο δεύτερο δικό του κόλ στο πρωτάθλημα. Πατάει και του δεύτερου ημιχρόνου. Όπως και στο πρώτο πήγε δυνατά τα πρώτα δευτερόλεπτα του δεύτερου ημιχρόνου. Μανιά για το μαρκάρισμα που απέτησε ο προπονητής του Αστέρα Τρίπολης, ώστε να μην βγαίνουν εύκολα στην κόντρα τώρα που η μπάλα καίει. Μια ακόμη μπροστινή παλιά, θέλει να βγει στην πλάτη της άμυνας του Αστέρα Χατζηγιοβάνης. Πρώτο παιχνίδι που μένει στο τερέν. Από την αρχή μέχρι το τέλος της καθυστερήσης στο πέναλτι, εκτελεί και ισοφαρίζει. Ένα παιχνίδι που έχει γκολ και στις καθυστερήσεις. Είναι το γκολ ισοφάρισης για τον Παναθηναϊκό.